Δεν θέλω να πάω σπίτι. Γιατί? Τι γιατί, η Αγγέλα θα καταλάβει από το ύφος μου ότι κάτι τρέχει. Τι να της πω, ότι συναντιέμαι με τη Δάφνη, την κολλητή μου και δεν μιλιόμαστε. Αυτό ομολογώ δεν λέγεται. Ή να της πω ότι όλοι παρέα δεν θέλουμε να βλέπουμε ένα τον άλλον. Και εμείς με τον Λουκά, όποτε συναντιόμαστε, μαλώνουμε. Γινόμαστε από 7 χωριά, χωριάτες. Ναι, και ποιος φταίει γι' αυτό? Μάλλον εγώ. Όλο λέω ότι θα μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Αλλά κάθε του λέξη με φουντώνει, ρε παιδάκι μου, με πληγώνει. Βγάζω νύχια και του επιτίθομαι. Και δεν σου περνάει από το μυαλό ότι ίσως αυτό συμβαίνει γιατί αγαπιέστε πάρα πολύ? Όχι, εγώ τον αγαπάω. Γι' αυτό με πληγώνει κάθε του λέξη. Το έχω δει κι εγώ αυτό το εργάκι. Με φτάνει στα όρια μου, ρε γαμώτο. Φοβάμαι μην ξεστομίσω τίποτα για την εγκυμοσύνη και τον στείλω αδιάβαστο, τον ανέστητο. Ναι, τη γνώμη μου για το συγκεκριμένο ζητηματάκι την ξέρεις. Ναι, και τη δική μου απόφαση την ξέρεις. Μην τα ξαναλέμε. Φτάνει. Κουράστηκα. Κάθε μέρα γίνονται και χειρότερα τα πράγματα. Ναι, αλλά το μυστικό σου έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα πολύ κοντινή. Λοιπόν, φρόντισε τη σχέση σου με τον Λουκά. Ναι. Θα την ποτίζω, θα την κλαδεύω, θα τη βάλω και λείπασμα. Εγώ μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Άλλο να είστε χωρισμένοι και άλλο να μισιέστε. Αυτός με μισεί. Εγώ τον αγαπάω. Νόρα μου, μην το πηγαίνεις στα άκρα γιατί δεν είστε πια οι δυο σας. Υπάρχει και ένα μωρό στη μέση. Δεν θέλω να μαλώνουμε με την ώρα, ρε παιδί μου. Πηγαίνω να τη δω γιατί δεν αντέχω. Μου λείπει σαν τρελός και γυρνάω κουρέλι. Συνέχεια μαλώνουμε και τρώμε ένα στις άρκες του άλλου. Ξέρω πολύ καλά τι λες. Σε επιτίθεμαι κι εγώ και δεν μαζεύεται όλο αυτό. Αυτό γίνεται όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται. Αν δεν αγαπιούνται, εγώ την αγαπάω. Και τρέμω ότι σε λίγο δεν θα θέλει ούτε καν να με δει. Καλά, μην το πας και εσύ στην υπερβολή τώρα. Δεν ξέρω πώς θα περάσει αυτή η δίκη. Συνέχεια προσπαθώ να βρω από πού ξεκινήσαμε. Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα όμως. Το θέμα είναι πού θα καταλήξετε. Τη ζήτησε ένα παιδί, το συζητάγαμε. Κάναμε όνειρα, ήμασταν ευτυχισμένοι και μετά ήρθε αυτή η δίκη και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τη γνώμη μου για τη δίκη την έχω πει. Παράτατη, ρε παιδάκι μου, αυτή τη ρημάδα τη δίκη, παράτατη. Και εσύ ξέρεις την απόφασή μου πολύ καλά, μίλαμε πάλι τα ίδια. Ρε Λουκά, μην τα τραβάς τα πράγματα στα άκρα. Η δίκη κάποια στιγμή θα τελειώσει. Και μετά θα έχεις μπροστά σου την υπόλοιπη ζωή σου. Ποια ζωή? Αυτό ακριβώς, ποια ζωή. Καμία δίκη και καμία υπόθεση δεν θα είναι να πληρώσει το κενό που θα σου έχει αφήσει η έλλειψη της Νόρας. Λες να μην το ξέρω. Εντάξει, μπορεί να χωρίσατε σαν ζευγάρι. Αλλά όμως έχετε υπάρξει και φίλοι. Τουλάχιστον να κρατήσετε κάποια σχέση. Μην τη διαγράψεις. Εγώ ή εκείνη. Μην το διαλύσουμε και τελείως όμως. Το στομάχι με έχει διαλύσει. Φάε. Μου μυρίζει. Κομμάτια και θρύψαλα γίναμε. Ναι, αλλά μπορούμε να διατηρήσουμε μια ανθρώπινη επαφή. Μου φτάνει που δεν μιλάω με τη Δάφνη. Καταντήσαμε. Από αυτοκόλλητη να προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια στοιχειώδη επαφή. Δεν απαντάει ούτε ο Νικόλας. Περίεργο, αυτός πάντα το έχει ανοιχτό το κινητό του. Πού έχει εξαφανιστεί και αυτό? Και δύο εξαφανισμένοι, ε. Εντάξει, μπορεί οι άνθρωποι να κάνουν κάτι άλλο. Εργένικη ζωή, Εύα. Στάπα, μας έχουν γραμμένες. Καλά, να πάτε να μην έπαιρνες. Απομακρυνόμαστε, ρε Νόρα. Απομακρυνόμαστε. Τώρα το κατάλαβες. Σπίρ του μονάχου είσαι. Δεν ήθελα να το καταλάβω, φαίνεται. Ενώ αυτή. Και το εμπεδώσανε και μια χαρά περνάνε. Αλλή μόνο σε εμάς. Δεν είμαι σίγουρη ότι περνάνε μια χαρά. Άκου που σου λέω. Μην τους φοβάσαι. Θα βρουν αυτοί και τις άκρες και τις ισορροπίες τους. Ισορροπίες τρόμου. Καλά, καλά. Οι άντρες είναι τα πιο ευπροσάρμοστα ζώα του πλανήτη. Εντάξει, τώρα μην αναλύσουμε και τον πόλεμο των δύο φίλων. Καλύτερα μην έπαιρνες. Καλύτερα μην ήξερα. Τώρα μαύρο ύπνο θα κάνω, ρε Σιέβα. Εντάξει, άστα αυτά. Προσπάθησες να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις. Καλά. Άντε, καληνύχτα. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Πολύ χειρότερη από τη σημερινή, φοβάμαι.
Ναι. Σε ξυπνήσα. Τι έγινε, Δάφνη μου? Μίλησες εσύ καθόλου απόψε με τον Λουκά ή με τον Νικόλα? Όχι, γιατί? Άστα, ήρθαν από εδώ και γίνω χαμούς. Κι έχω και ένα κακό προαίσθημα. Ευθυμήσατε πάλι απόψε από ό,τι κατάλαβα, ε? Ναι, το γλεντήσαμε ωραιότατα. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν σηκώνουν κινητά και σταθερά, ε? Μην ανησυχείς. Κάπου θα μπεγκρουλιάζουν και θα μας στάβουν. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που λες τώρα. Δεν το είπα για να σου αρέσει. Έχω ένα βάρος απόψε. Κάτι δεν πάει καλά. Αφού δεν σηκώνουν τα κινητά, τι να κάνουμε τώρα? Γιατί δεν τα σηκώνουν όμως? Δεν ξέρω, ρε Δάφνη. Κοιμήσου. Αν έχει γίνει κάτι, θα το μάθουμε το πρωί. Ωραία παρηγοριά. Μην ανησυχείς. Αν είχε γίνει κάτι κακό, θα μας είχαν ειδοποιήσει. Αμάν όμως, ρε Δάφνη, αμάν με τα μεταφυσικά, ε. Με είσαι αγρίαψη τώρα. Καλά, έλα. Δεν ήθελα να σε αναστατώσω. Απλώς ανησυχώ κι εγώ πολύ. Έλα, θα τα πούμε το πρωί. Καληνύχτα. Καλή δεν τη βλέπω, τέλος πάντων. Καληνύχτα. Πήρε την ώρα τηλέφωνο χτες το βράδυ. Πού το ξέρεις? Βρήκα κλείσει το κινητό. Τηλεφώνησε τη, σε παρακαλώ, και δες τι ήθελε. Δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Α, είχα κι εγώ μια αναπάντητη. Ωραία, θα περάσω από εκεί να δω τι ήθελε. Είναι και μια καλή δικαιολογία να τη δω κιόλας. Είδες που φτάσαμε. Να χρειάζεσαι δικαιολογία για να δεις την ώρα. Και πού ακόμα. Μη χρειάζεται αίτηση, είμαι χαρτόσιμο σε λίγο. Τι να σου πω? Τίποτα να μην πεις. Με καλέσατε και ήρθα. Εγώ? Γεια σου, Μελικά μου. Γεια σου, Λουκά μου. Τι με ήθελες? Ξαναρωτάω, εγώ? Χρησιμοποιεί κάποιος άλλος το τηλέφωνο σου? Ναι, η Εύα. Κάτι σας ήθελε, σας πήρε, δεν σας βρήκε. End of story. Είχα μια άσχημη νύχτα. Γιατί, δεν σου κατσιγκόμενα? Πώς σου περνάει αυτό από το μυαλό? Υπάρχει γκόμενα που δεν θα κάτσει σε μένα? Με IQ κάτω από 90, όχι. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω? Όχι. Δεν με ενδιαφέρει πώς περνάνε οι νύχτες σου. Στο νοσοκομείο. Τι? Και στους δρόμους. Ο Νικόλας είναι στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Τι πράγμα? Τι έγινε, παιδάκι μου, μίλα. Μπα, σε έπιασε ξαφνικά το ενδιαφέρον? Σε παρακαλώ, πες μου τι έγινε. Οι επιπτώσεις των παράλογων χωρισμών. Ο Νικόλας έδωσε λάθος φάρμακο σε ένα παιδάκι και παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Οι γονείς απειλούν με μήνυση. Και ο Νικόλας βέβαια είναι απαρηγόρητος. Θέλει να παρατήσει την ιατρική. Σοβαρά μιλάς? Το παιδί μου ζει χάρη σε αυτόν. Να πάω να το μιλήσω. Και δεν ξέρω και τι να κάνω. Οι φίλοι δεν βοηθάνε, όπως βλέπεις, Μελίτα μου. Μην το γυρνάς τώρα, όποτε και όπως μας βολεύει. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πούμε στη Δάφνη? Ούτε να την ακούσει δεν θέλει. Όσο μάλλον τον νύκτο της. Περάσαμε πάλι χθες από εκεί και ήταν σε ρομαντικό δείπνο με τον νέο της αμόρε. Θα νιώσει και αυτή υπεύθυνη τώρα για όλο αυτό. Και πολύ καλά θα κάνει. Ο άνθρωπος δεν έχει πια μυαλό ούτε για τη δουλειά του. Με το να ρίχνουμε ευθύνες ο ένας στον άλλον, δεν βγαίνει πουθενά. Λοιπόν, επειδή έχω και ένα γραφείο, ενημερώστε με τι θέλετε να κάνουμε. Εντάξει? Γεια σου, Μελίτα μου. Τι ήταν τώρα αυτό? Και τι θα κάνουμε? Ποια είναι? Στον ύπνο σου με έβλεπες? Ποιον ύπνο? Δεν έχω που την κεφαλή κλείνε. Άστεγος και περιπλανόμενος.